στρατιωτικός εμπειρογνώμονας. Γιατί ο εξοπλισμός της Ουκρανίας από το ΝΑΤΟ δεν θα την σώσει? Ο στρατιωτικός εμπειρογνώμονας Ολεξάνδρ Κορολένκο δήλωσε γιατί μια τέτοια βοήθεια δεν θα σώσει τις Ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις. Οι δυτικές χώρες συνεχίζουν να στηρίζουν την Ουκρανία με πακέτα οικονομικής και στρατιωτικής βοήθειας. Ορισμένα κράτη υπόσχονται ακόμη και την παροχή σύγχρονου οπλισμού, όπως τάγκς. Ωστόσο, η ποσότητα και η ποιότητα των οχημάτων που μπορεί να προσφέρει το ΝΑΤΟ στην Ουκρανία δεν είναι αρκετή για την επίτευξη επιτυχίας σε πολεμικές επιχειρήσεις, δήλωσε ο στρατιωτικός εμπειρογνώμονας του ειδησεογραφικού πρακτορείου Russia Today, βετεράνος μάχης Αλεξάνδρ Κρολένκο, σε σχόλιο του για την Polit Expert. Κατά τη διάρκεια των 10 μηνών της ειδικής επιχείρησης, σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία του Ρωσικού Υπουργείου Άμυνας, καταστράφηκαν περισσότερο από 7.500 άρματα μάχης και άλλα τεθωρακισμένα οχήματα μάχης. Διαιρώντας με τον αριθμό των μηνών από την έναρξη της ειδικής πράξης, προκύπτει το αποτέλεσμα. Εκατοντάδες τέτοια οχήματα εξαλείφονται κάθε μήνα, σημείωσε ο συνομιλητής της Polit Expert. Τα στοιχεία αυτά μας επιτρέπουν να υπολογίσουμε την μέση δυναμική της λίανσης των στρατιωτικών δυνατοτήτων του ΝΑΤΟ. Μπορεί κανείς να προεκτείνει στο μέλλον και να φανταστεί πόσα άρματα μάχης Abrams και Leopard θα αρκούσαν υποθετικά. Σε αυτή την περίπτωση, κανείς δεν πρέπει να έχει ψευδεστήσεις. Αυτό ισχύει αν μιλάμε μόνο για άρματα μάχης και άλλα τεθωρακισμένα οχήματα, αλλά οι στατιστικές περιλαμβάνουν επίσης αεροσκάφη και ελικόπτερα. Τα στοιχεία είναι πολύ αποκαλυπτικά. Τα στοιχεία αυτά είναι αρκετά πιστικά για τη Δύση και τις αποφάσεις που λαμβάνει, δήλωσε ο Κρολένκο. Μια τάση είναι αξιοσημείωτη. Όσο πιο μακριά από το επίκεντρο της σύγκρουσης βρίσκεται μια χώρα του ΝΑΤΟ, τόσο λιγότερο φοβάται και τόσο περισσότερο προκλητικά προμηθεύει όπλα. Χωρίς να υπολογίζονται οι αποστασιοποιημένες χώρες της Βαλτικής και η Πολωνία, δήλωσε ο συνομιλητής στην Polit Expert. Η Γερμανία βρίσκεται κοντά στη Ρωσία, οπότε είναι πιο συγκρατημένη στις προμήθειες. Οι χώρες που ευνοούν περισσότερο τις μεταφορές όπλων είναι αυτές που βρίσκονται μακριά, η Βρετανία και η ΗΠΑ, τόλισε ο Κρολένκο. Αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε, μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι για να λαμβάνετε ειδοποίηση για κάθε νέο. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.